Νοέμβριος 2002. Μια τεράστια κατολίσθηση από τις αποθέσεις της ΔΕΗ πέφτει πάνω στα κημητήρια του μικρού οικισμού του Πτελεώνα, καταπλακώνοντας τα πάντα στο πέρασμά της. 22 χρόνια μετά, οι κάτοικοι περιμένουν ακόμα δικαίωση. Με προσφυγές που έκαναν απέναντι στη ΔΕΗ, η οποία αξίζει να σημειώσουμε ότι αποδέχτηκε την υπαιτιότητά της, κάποιοι εξ αυτών δικαιώθηκαν. 150 κάτοικοι του Πτελεώνα προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, ζητώντας αποζημίωση ως ηθική ικανοποίηση για την μεγάλη ζημιά που έκανε στους νεκρούς του οικισμού η κατολίσθηση των ορυχείων της ΔΕΗ. Αν και πρωτόδικα δικαιώθηκαν, εντούτοις η ΔΕΗ προσέφυγε στο ανώτατο δικαστικό όργανο, τον Άριο Πάγο. 22 χρόνια μετά, τελεσίδικα ο Άριος Πάγος δικαιώνει τη ΔΕΗ, απορρίπτοντας την προσφυγή των κατοίκων. Έχουμε απόφαση αμετάκλητη του Αρείου Πάγου στην γνωστή υπόθεση με τα κημητήρια του οικισμού του Πτελεώνα. Είναι η κατολίσθηση που είχε γίνει το έτος 2002 σε παρακείμενο ορυχείο της ΔΕΗ, η οποία καταπλάκωσε το χώρο των κημητήριων. Από τότε ξεκίνησε ένας πολιτικός δικαστικός αγώνας. 22 χρόνια. 22 χρόνια γίνανε κάποιες αγωγές αρχικά, στις οποίες δικαιώθηκαν οι αρχικοί ενάγοντες και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, και στη συνέχεια ακολούθησαν περαιτέρω αγωγές άλλων έτσι κατοίκων και ατόμων που είχαν συγγενείς ενταφιασμένους στα κημητήρια. Τώρα μιλάμε για την απόφαση αυτή, για μια αγωγή που έγινε το 2015, και ύστερα από 9 χρόνια έχουμε μια απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία βέβαια δεν είναι ευνοϊκή για εμάς, για τους κατοίκους δηλαδή. Ενώ η υπόθεση στον πρώτο βαθμό πήγε πολύ καλά, έγινε δεκτή. Στο δεύτερο βαθμό, ύστερα από έφεση που άσκησε η ΔΕΗ, κέρδισε η ΔΕΗ την έφεση, και στη συνέχεια εμείς ασκήσαμε ανέρες στον Άριο Πάγο, που βγήκε πάλι αρνητική η απόφαση για εμάς. Για πόσους κατοίκους μιλάμε, δηλαδή πόσους ενάγοντες απέναντι? Είναι δύο αγωγές, μιλάμε περίπου για 180 ενάγοντες ενάντια στη ΔΕΗ. 180 κατοίκους, ναι. Γιατί συνέβη το να κάνουν αγωγή απέναντι στη ΔΕΗ μετά από 8 χρόνια? Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι και αυτό αποδεικνύει μια στάση της ΔΕΗ απέναντι, αρνητική απέναντι στην περιοχή. Για ποιο λόγο? Γιατί από την αρχή είχαμε μπει σε μια διαδικασία εξοδικαστικά να συμβιβαστούμε, να δοθεί ένα ποσό συμβολικό. Εμείς αυτό που λέγαμε είναι ότι η ζημία που έχει γίνει δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα. Πάντα ζητούσαμε μια συμβολική αποζημίωση να δοθεί στους κατοίκους, και αρχικά η ΔΕΗ είχε συμφωνήσει σε αυτό. Και θα έλεγα και οι τοπικοί παράγοντες της ΔΕΗ. Στη συνέχεια το θέμα πήγε κάτω στην νομική υπηρεσία, που αρνήθηκαν να δώσουν έστω και αυτά τα ελάχιστα ποσά του εξοδικαστικού συμβασμού, και έτσι αναγκαστήκαμε να κάνουμε αγωγές. Και δεν είναι μόνο αυτοί οι 200 περίπου που έχουν κάνει αγωγές, ακολουθούν άλλοι 150-200 επόμενες αγωγές, οι οποίες έχουν κερδιθεί στον πρώτο βαθμό, αλλά είναι στο εφετείο τώρα. Θα μπορούσε η ΔΕΗ με μία στάση, αφού έχει κριθεί από τα δικαστήρια τελεσίδικα ότι είναι υπεύθυνη για την κατολίσθηση αυτή, θα μπορούσε να δώσει ένα συμβολικό ποσό στους κατοίκους αυτούς που τόσο έχουν πληγεί. Δεν το έκανε όμως ποτέ. Αναγκαστικά πήγαμε στα δικαστήρια, και τα δικαστήρια έκριναν το θέμα της παραγραφής. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα υπαιτιότητας της ΔΕΗ, αυτή είναι δεδομένη. Τα δικαστήρια απλά έκριναν ότι η ζημία αυτή ήταν στιγμιαία και όχι εξακολουθητική, που λέγαμε εμείς. Και επομένως έχει επέλθει πενταετής παραγραφής στις απαιτήσεις. Δηλαδή το θέμα είναι καθαρά νομικό και διαδικαστικό, σε σχέση με το χρόνο κατάθεσης αγωγής, με τίποτα άλλο. Δηλαδή, όλα τα άλλα, δεν συζητήθηκε η ουσία του ζητήματος. Δεν συζητήθηκε η ουσία, η ΔΕΗ είναι υπεύθυνη, το έχει παραδεχτεί, τα δικαστήρια το έχουν πει, τα εφετεία κτλ. Και απλά κρύβεται πίσω, να το πούμε, πίσω από το θέμα της πενταετούς παραγραφής, που για μας θεωρούμε, από την άποψη των κατοίκων και της υπεράσπισης των κατοίκων, είναι απαράδεκτο. Οι κάτοικοι που αρχικά δικαιώθηκαν και που πήραν χρήματα, 7-8 χιλιάδες ο καθένας, κινδυνεύουν να τα επιστρέψουν στην περίπτωση που χαθεί το δικαστήριο? Όχι, όχι, γιατί αυτά είναι από τελεσίδικη, είναι προϊόν τελεσίδικης απόφασης, έχουν κριθεί. Τότε οι πρώτες αγωγές είχαν γίνει μέσα στην πενταετία, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Τίθεται όμως ένα θέμα ισότητος, γιατί κάποιοι που μέσα στην πενταετία άσκησαν τις αγωγές αποζημιώθηκαν, και κάποιοι που
ενδεχομένως δεν γνώριζαν ή δεν ήταν και σίγουροι ότι η ΔΕΗ είναι υπεύθυνη, γιατί αν θυμάστε, κύριε Μαυρίδη, το πρώτο διάστημα η ΔΕΗ έλεγε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι, φταίνε τα φυσικά φαινόμενα, φταίνε οι έντονες βροχοπτώσεις. Υπήρχε δηλαδή μία αμφισβήτηση για την υπαιτιότητα της ΔΕΗ, η οποία κρίθηκε σε δύο βαθμούς, έγινε αποδεκτή από όλους. Και υπήρχαν κάτοικοι οι οποίοι περίμεναν να δουν τι θα γίνει με αυτό το δικαστήριο, αν όντως υπάρχει παιτιότητα της ΔΕΗ. Από τη στιγμή που υπήρχε λοιπόν η παιτιότητα της ΔΕΗ, άσκησαν μετά τις αγωγές. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που μετά από 5 χρόνια άσκησαν τις αγωγές δεν θα αποζημιωθούν για ένα καθαρά, να το πούμε έτσι, νομικό λόγο? Εδώ και 22 χρόνια που είναι αυτή η υπόθεση, τα κινητήρια αποκαταστάθηκαν? Τα κινητήρια δεν έχουν αποκατασταθεί, είναι ακριβώς τη μορφή που ήταν όταν έγινε κατολίσθηση. Η ΔΕΗ έφτιαξε μια περίφραξη και ένα νικίσκο, είναι τα μόνα έργα που έκανε στο χώρο. Βέβαια να πούμε ότι πλέον ο χώρος αυτός έχει απαλωτριωθεί από το 2019 από τη ΔΕΗ, είναι κυριότητα της ΔΕΗ πλέον. Συνεχίζει όμως να αποτελεί χώρο των κινητήριων, δεν έγινε λεγόμενη αποιεροποίηση του χώρου. Συνεχίζει μέχρι και σήμερα να αποτελεί χώρο του κινητήριου. Και υπάρχει δέσμευση από τη ΔΕΗ ότι θα υπάρχει μια αποκατάσταση με μια αποκάλυψη των οστών που έχουν παραμείνει στο χώρο και την δημιουργία ενός ιστοφυλάκιου που θα τοποθετηθούν σε έναν άλλο χώρο. Θεωρούμε ότι θα μπορούσε να προχωρήσει και μια άλλου είδους αποκατάσταση. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχει δεχτεί η ΔΕΗ ποτέ μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο του Δήμου Εορδαίας, Ευθύμιο Λιάκο, οι 150 κάτοικοι προσανατολίζονται να προσφύγουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια προκειμένου να δικαιωθούν. Με την απόφαση του Αρείου Πάγου έχει ουσιαστικά τελειώσει η προσπάθεια δικαίωσης ή ενδεχομένως να δούμε και επόμενα βήματα? Στην Ελλάδα έχει τελειώσει, πλέον η απόφαση είναι αυτή αμετάκλητη. Υπάρχει όμως το περιθώριο να οι κάτοικοι να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Εντός 4 μηνών μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από την εξάντληση των εσωτερικών ενδικών μέσων, όπως ήταν η αναίρεση στον Άριο Πάγο. Και πλέον προσανατολιζόμαστε πολύ σοβαρά, κύριε Μαυρή, να ακολουθήσουμε αυτή την οδό πλέον, γιατί θεωρούμε ότι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια είναι πολύ πιο ευαίσθητα και θα κρίνουν το θέμα της βλάβης των κατοίκων πολύ πιο, με πιο ευαίσθητο τρόπο από τα ελληνικά δικαστήρια.